Δυστυχώς, όπως με ενημέρωσαν οι κάτοικοι, δεν έχει γίνει τίποτα επί της ουσίας. Οι αποζημιώσεις εκκρεμούν. Εμείς θα παλέψουμε να δοθούν 100% αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και βεβαίως για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, αντιδιαβρωτικά έργα, αντιπυρικά έργα και αντισεισμικά έργα, γιατί πρέπει να θωρακιστεί ο τόπος για να μην θρυνούμε είτε ζωές, είτε χαμένες περιουσίες, είτε καμένα σπίτια, είτε χωράφια και παραγωγή κατεστραμμένη. Από αυτή τη σκοπιά είμαστε στο πλευρό των κατοίκων εδώ. Θα προωθήσουμε τα ζητήματα και μέσα στη Βουλή και παντού στους αγώνες. Ήδη συντονίζονται όλες οι πυρόπληκτες, οι πλημμυροπαθείς περιοχές, οι κάτοικοι με τις συντονιστικές επιτροπές αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους μαζί με τη διεκδίκηση και την πίεση που θα ασκήσουμε και εμείς ως ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, ώστε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα.